Έχουμε συγκεκριμένο σχεδιασμό και συγκεκριμένες προτάσεις σε σχέση με την επέκταση του αποχετευτικού συστήματος. Πάρα πολλά αποχετευτικά συστήματα που έγιναν στην επαρχία μας έγιναν επειδή μας το επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει σε όλα τα κράτη-μέλη την κατασκευή αποχετευτικών συστημάτων σε κοινότητες με ισοδύναμο πληθυσμό πάνω από 2.000 κατοίκων και ο προγραμματισμός μας είναι η κατασκευή αυτών των δικτύων στις μεγάλες κοινότητες. Δηλαδή τώρα έχουν ολοκληρωθεί πρόσφατα τα δίκτυα στον Πύργο και την Παρακλησιά. Αρχίζει εντός του έτους η κατασκευή του δικτύου στην Παλώδια εκτός απρόπτου και αρχίζει και ο σχεδιασμός εντός του έτους της επέκτασης μας στις κοινότητες στο Δήμο Ύψωνα και στις κοινότητες Κολόσσιε, Ρήμη, Επισκοπή, Τραχώνη που είναι μεγάλες κοινότητες. Οι οποίες συμπίπτουν στην Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ωστόσο, η θέση δική μας είναι ότι δεν θα πρέπει να σταματήσουμε να κατασκευάζουμε αποχετευτικά δίκτυα μόνο στις κοινότητες που μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ασκήσουμε την δική μας κρίση και την δική μας ευαισθησία ως Κύπροι και υπάρχουν συγκεκριμένες κοινότητες οι οποίες έχουν σοβαρά προβλήματα και στις οποίες θα πρέπει άμεσα να κατασκευαστεί αποχετευτικό δίκτυο, έστω και αν δεν μας το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτές είναι αρκετές κοινότητες, αλλά να μου επιτρέψετε να αναφέρω έτσι μερικές ενδεικτικά. Είναι οι κοινότητες που είναι περιμετρικά της Αλικής Ακροτηρίου, είναι το Ακροτήρι και ο Ασώματος. Εκεί έχουμε κατοικημένες περιοχές πολύ κοντά στον υγροβιότοπο της Αλικής Ακροτηρίου, τον σημαντικότερο ίσως υγροβιότοπο της χώρας μας. Δεν υπάρχει καθόλου απορροφητικότητα του εδάφους. Στο ένα μέτρο, αν σκάψει κάποιος, βρίσκει νερό. Άρα δεν μπορεί το υπέδαφος να απορροφήσει τα λίμματα από τα σπίτια και με αποτέλεσμα να υπερχειλίζουν κάποια αποχετευτικά συστήματα και να καταλήγουν στο υγροβιότοπο της Αλικής Ακροτηρίου. Αυτό θα πρέπει άμεσα να σταματήσει. Άρα, για περιβαλλοντικούς λόγους, εισηγούμαστε και απαιτούμε από το κεντρικό κράτος να χρηματοδοτήσει την κατασκευή αποχετευτικών συστημάτων στις κοινότητες περιμετρικά της Αλικής Ακροτηρίου. Επίσης, η κοινότητα της Ακρούντας είναι μια κοινότητα η οποία είναι πάνω από τον φράχτη της Γερμασόγειας, εφάπτεται του ποταμού, του άμαθου ποταμού, του ποταμού της Γερμασόγειας. Λίγο μετά, πάρα πολύ κοντά στο φράχτη της Γερμασόγειας. Εκεί δεν υπάρχει αποχετευτικό σύστημα και είναι η θέση δική μας ότι για υγειονομικούς λόγους, επειδή από τον υδροφορέα του ποταμού της Γερμασόγειας και από τον φράχτη της Γερμασόγειας πίνουμε νερό όλοι οι Λεμεσός και πολλές άλλες περιοχές, για προστασία του υδροφορέα θα πρέπει στην κοινότητα της Ακρούντας άμεσα να κατασκευαστεί αποχετευτικό σύστημα, το οποίο θα επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα του νερού στον ποταμό Άμαθο, αλλά επίσης θα διευκολύνει και την ήπια επέκταση του χωριού, το οποίο ασφιχτιά λόγω του ότι δεν επιτρέπεται τώρα να επεκταθεί πιο κοντά στον ποταμό. Επίσης, η κοινότητα του Πισουρίου είναι μια κοινότητα με σοβαρά γεωλογικά προβλήματα και εκεί, επειδή υπάρχει πάρα πολύ υγρασία στη γη, αυτό επιδεινώνει την κατάσταση και εκεί είναι η εισήγησή μας ότι θα πρέπει να κατασκευαστεί αποχετευτικό δίκτυο για να αποξηρανθεί η γη και να διευκολυνθούν η επίλυση των σοβαρών γεωλογικών προβλημάτων τα οποία αντιμετωπίζει η κοινότητα. Μια άλλη κοινότητα η οποία εισηγούμαστε ότι θα πρέπει να κατασκευαστεί αποχετευτικό δίκτυο είναι η κοινότητα της Μονής για πολιτικούς λόγους, γιατί στην ουσία με την κατασκευή του εργοστασίου επεξεργασίας λιμάτων στο παραλιακό μέτωπο της Μονής έχουμε αποξενώσει την κοινότητα από το παραλιακό μέτωπο το οποίο ανήκε παραδοσιακά στην κοινότητα και ως αντιστάθμισμα ζητούν οι κάτοικοι της κοινότητας την κατασκευή αποχετευτικού συστήματος στον πυρήνα της κοινότητας της Μονής και θα πρέπει το κράτος με αυρότητα και με μεγαλοψυχία να ικανοποιήσει αυτό το αίτημα, γιατί στην ουσία μεταφέρουμε όλα τα αστικά λίμματα από ολόκληρη τη Λεμεσό στη Μονή και έχουμε αποκόψει την κοινότητα από το παραλιακό της μέτωπο και θεωρώ ότι θα πρέπει το κράτος ως αντιστάθμισμα να προβεί άμεσα στην κατασκευή, να κατασκευάσει άμεσα αποχετευτικό δίκτυο στην πυρήνα της κοινότητας. Υπάρχουν και πολλές άλλες κοινότητες, αλλά αναφέρω κάποιες ενδεικτικά για να τονίσω το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να κατασκευάζουμε αποχετευτικά συστήματα μόνο εκεί που μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει και από μόνοι μας να έχουμε τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτικές ευαισθησίες και να κατασκευάζουμε αποχετευτικά συστήματα όπου εμείς ως κοινωνία και ως πολιτεία κρίνουμε ότι αυτό επιβάλλεται.